Κυρία Τελιγιορίδου, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Πρωτοφανές επεισόδιο χθες στη Βουλή, ακόμη και για τα δεδομένα της έντασης στην κομματική αντιπαράθεση. Γιατί χθες χάθηκε κάθε ίχνος κοινής λογικής. Ήμουν χθες στην αίθουσα, αλλά δεν θα πω σε λεπτομέρειες, γιατί έγινε εκτενή συζήτηση. Θα εκφράσω όμως μόνο μία απορία. Ο κύριος Πολάκης διακόπηκε την ώρα της ομιλίας του από τον κύριο Αθανασίου, που εκείνη την ώρα προέδρευε, χωρίς να ζητηθεί να έρθει ο επόμενος ομιλητής. Ο πρόεδρος τότε έκοψε την διαδικασία της Βουλής, άφησε τον κύριο Πολάκη στο βήμα και είπε θα περιμένετε μέχρι να έρθει ο κύριος Στασούλας για να σας κάνει μορφή. Ο κύριος Πολάκης ακούσαμε σήμερα ότι έκανε κατάληψη του βήματος σε μία διαδικασία που είχε διακοπεί. Την ίδια ώρα ο υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης λέει ναι, έβγαλα βίντεο, αλλά αυτό δεν είναι μεμπτό, γιατί η διαδικασία είχε διακοπεί. Και σωστά. Για τον κύριο Γεωργιάδη δεν υπήρχε διαδικασία, για τον κύριο Πολάκη υπήρχε διαδικασία που έκανε κατάληψη. Εδώ χάνεται κάθε ίχνος λογικής. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αναπτυξιακός νόμος, ισχυρή Ελλάδα. Για πόσους και για ποιους και σε ποιο περιβάλλον. Είναι σαφές ότι σε ένα περιβάλλον με έκρηξη της ακρίβειας, στο πετρέλαιο, στην ενέργεια, με αυξημένο πληθωρισμό στο 5%, σε ένα περιβάλλον με τεράστιες οικονομικές επιπτώσεις από τους περιορισμούς της πανδημίας και την ύφεση που αυτή προκάλεσε. Εσείς φέρνετε ένα νομοσχέδιο σαν να μην συμβαίνει τίποτε. Σαν να μην έχετε διδαχθεί από τίποτε. Γι' αυτό ίσως άλλωστε δεν θέλετε να αναφερόμαστε στο σκάνδαλο Νοβάρτης. Ενώ αντίθετα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας μπορούν αυτό να το κάνουν με άνεση. Και αυτό γιατί στην υπόθεση Νοβάρτης υπάρχουν πολλά στοιχεία που δείχνουν αιτίες για τις οποίες η χώρα οδηγήθηκε την προηγούμενη δεκαετία στην οικονομική κρίση. Υπάρχουν φαινόμενα διαπλοκής, υπάρχουν φαινόμενα παρεμβάσεων, υπάρχει η ένδειξη της έλλειψης στρατηγικού σχεδιασμού με γνώμονα το εθνικό συμφέρον. Υπάρχει η ένδειξη της κρατικοδίαιτης δήθεν ιδιωτικής επιχειρηματικότητας. Η χώρα έχασε δεκαετίες στη βιοτεχνία, στη γεωργία, στο εμπόριο που περιορίστηκαν στα όρια ενός αθηνοκεντρικού σχεδιασμού που δυστυχώς σήμερα επαναλαμβάνεται. Σήμερα η χώρα χρειάζεται ένα άλλο σχέδιο να ξεφύγει από τον φαύλο κύκλο. Χρειάζεται αλλαγή υποδείγματος και όχι μία από τα ίδια. Για παράδειγμα, κατά την γνώμη μας, είναι λάθος η συγκέντρωση εξουσίας στον Υπουργό, ο οποίος θα αποφασίζει σε ποιους θα ανατεθεί η αξιολόγηση και ο έλεγχος μιας επένδυσης σε περίπτωση καθυστερήσεων. Αυτό αποδυναμώνει τον ρόλο που πρέπει να έχουν οι περιφέρειες για να βοηθήσουμε στην αποκέντρωση. Δεν υπάρχει προτεραιοποίηση των τομέων ενίσχυσης και μάλιστα προστίθενται κλάδοι που δεν είναι σαφές γιατί πρέπει να ενισχυθούν. Για παράδειγμα, προστίθενται τα κέντρα αποθεραπείας και αποκατάστασης για ιδιωτικές επενδύσεις που θα χρηματοδοτούνται από τον αναπτυξιακό. Αυτό, ξέρετε ποια ώρα γίνεται.
Την ώρα που η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας έχει διαλύσει αντίστοιχες δημόσιες δομές, όπως για παράδειγμα το Κέντρο Φυσικής Αποκατάστασης στο Άργος Οριστικό, που είναι ένα κέντρο υψηλών προδιαγραφών, που η κυβέρνηση αυτή έχει σταματήσει την 24ωρη λειτουργία του και τώρα προκρίνει στον αναπτυξιακό αντίστοιχες δομές. Γιατί για σας η υγεία πρέπει και αυτή να είναι στον βωμό του ιδιωτικού κέρδους. Πρέπει να κλείσουν οι δημόσιες δομές για να υπάρχουν πελάτες για τα ιδιωτικά κέντρα, τα οποία όμως θα γίνονται με δημόσια χρήματα. Προχωράτε σε ένα νομοσχέδιο που θα αποκλείσει στην πράξη την συντριπτική πλειοψηφία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς βάζετε προαπαιτούμενα που ιδιαίτερα σε αυτήν την οικονομική κατάσταση δεν μπορούν να εκπληρώσουν, όπως για παράδειγμα η εκτίμηση βιωσιμότητας από τραπεζικό σύστημα. Αντί να στηρίξετε την ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, ασπάζεστε πλήρως την άποψη που διατυπώθηκε στην έκθεση Πισαρίδη. Γιατί για σας οι επιχειρήσεις αυτές είναι ζόμπι και τις θεωρείτε άχρηστες. Όπως άλλωστε έλεγε και τον Απρίλιο του 2020 ο κύριος Τσακλόγλου, πολλές επιχειρήσεις και κυρίως οι μικρότερες δεν θα αντέξουν και αρκετές θα μπορέσουν να εξαγοραστούν για μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου. Γι' αυτό άλλωστε βάζετε στο ίδιο προκυρισόμενο πλαίσιο επιχειρήσεις πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, γεγονός που σημαίνει ότι η πλειοψηφία των πόρων θα διοχετευθούν στις μεγάλες επιχειρήσεις και μικρότερες με αποτελεσματικά επενδυτικά σχέδια μικρότερου ύψους θα μείνουν εκτός. Εξαιρείται με τον τρόπο αυτό 820.000 μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 1.600.000 απασχολούμενους. Θετικό ότι προσθέσατε πριν από λίγο τους αγρότες, όμως για να έχει αυτό νόημα θα πρέπει να αλλάξετε και την πρόβλεψη στο άρθρο 66, ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα, γιατί αυτό εξαιρεί από τον πρωτογενή τομέα επενδυτικά σχέδια μικρότερου ύψους, στα οποία όμως υπάρχει μόνο μέρος της παραγωγικής διαδικασίας. Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό μόνο θέλω να αναφερθώ σε ένα θέμα που αφορά την περιοχή μου. Στο υποκεφάλαιο 10, στα άρθρα 51 μέχρι 57, περιγράφονται επενδυτικά σχέδια για καθαρά λιγνητικές περιοχές. Θέλω να σας πω ότι η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας όλα τα προηγούμενα χρόνια ήταν μια περιφέρεια που αντιμετωπιζόταν και οι τέσσερις περιφερειακές ενότητες ως ενιαία. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα Καστοριά και Γρεβενά να χάνουν πόρους από τα ΟΕΣΠΑ, από κοινοτικά πλαίσια στήριξης, και έρχεται τώρα στην απολιγνητοποίηση, χάνουν πάλι γιατί μένουν εκτός αυτού του σχεδιασμού. Τοπικά στελέχη στην περιοχή, ο κύριος Μουσουρούλης, αλλά και οι υπουργοί έλεγαν ότι αυτή η αδικία θα αποκατασταθεί από τον αναπτυξιακό νόμο, κάτι που δεν το βλέπουμε, δεν υπάρχει περιφερειακή συνείδηση και για άλλη μια φορά η Καστοριά και τα Γρεβενά, που για δεκαετίες ήταν χαμένες, είναι χαμένες και από αυτόν τον αναπτυξιακό. Αυτό το θεωρώ άδικο και θεωρώ επίσης ότι αποδεικνύει και την κοροϊδία και τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή. Το νομοσχέδιο σας φοβάμαι πως αντί να επιλύσει θα δημιουργήσει